Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ελληνικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση στη Σανγκάη μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping. Τα ελληνικά προϊόντα ξεχωρίζουν για τη ιδιότητά του στην έκθεση, όχι μόνο στο ελληνικό περίπτερο, αλλά και στο αγροδιατροφικό που ο Πρωθυπουργός έπεσε πάνω σε Έλληνα παραγωγό που εξάγει λάδι και ελιές στις ΗΠΑ, χωρίς δασμούς μετά από τις πρόσφατες ενέργειες της κυβέρνησης και τώρα θέλει να ανοιχτεί και στην αγορά της Κίνας. Σαν Σήμερα ο Πρωθυπουργός είδε στην Κίνα τους εκπροσώπους κινέζικων επιχειρήσεων που είναι κολοσσοί στην παγκόσμια αγορά. Όπως το Διευθύνων Σύμβουλο της πλατφόρμας Alibaba, Daniel Yong Zhang. 700 εκατομμύρια πελάτες στον πλανήτη ψωνίζουν μέσα από την κινέζικη πλατφόρμα με ρεκόρ πωλήσεων σε μία ημέρα τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη Σανγκάη συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της ZTE, ενώ από τις πιο σημαντικές επαφές του ήταν με τον πρόεδρο της Βιομηχανικής και Εμπορικής Τράπεζας της Κίνας, η οποία θα ανοίξει όπως και η Bank of China υποκατάστημα στην Αθήνα. Το μήνυμά του παντού είχε ως προτεραιότητα την προσέλκυση επενδύσεων. For Greece, the crisis was a tragedy. But as in every ancient Greek tragedy, there is always some catharsis at the end. We come out of the dark years stronger, but also wiser and more pragmatic. And after 10 years of hardship, the Greek economy is recovering robustly. Ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα 1000 ελληνόκτητα πλοία, τα οποία κατασκευάστηκαν στην Κίνα τα τελευταία 15 χρόνια, μια επένδυση ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. And if these ships could employ high-quality equipment, such as environmental protection systems, lightning, electrical steering systems made in Greece, that would further enhance our synergy in a mutually beneficial way. Και στη συνέντευξή του στο κινέζικο τηλεοπτικό δίκτυο CGTN που εκπέμπει σε 170 χώρες, δήλωσε πως η Ελλάδα έχει ως προτεραιότητα την προσέλκυση ξενών κεφαλαίων. Is that we're open for business and we attract investment, Chinese investment, European investment, American investment, Japanese investment, but I also want to point out that the Chinese invested in the port of Piraeus at a time when very few other countries were considering making direct infrastructure investments in Greece. So this is a project that will proceed. It's a commitment that we have made. And frankly, I think it's a win-win project. I think it's also a win-win project for everyone. Την επόμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κινέζο Πρόεδρο και σημαντικές διακρατικές συμφωνίες θα υπογραφούν επί ελληνικού εδάφους.